Αυτή είναι μια ιστορία που χτίζεται χρόνια. Το κομμάτι της ακροδεξιάς, όχι μόνο σαν ατζέντα, αλλά και σαν οπτική των πραγμάτων. Σήμερα το βλέπουμε όλο και πιο έντονα, αυτό το φλερτ, και εδώ και αλλού. Σε ποιο κομμάτι σας προβληματίζει εσάς, αν σας προβληματίζει και πώς το βλέπετε? Εγώ είπα και κάτι άλλο, δεν το σχολιάσανε. Εγώ θεωρώ ότι το υπερφορτώνουν κιόλας. Σαν να είναι πολύ φωτιά. Οκ, okay, άμα θέλετε την είχατε σβήσει, αφού εσείς την κάνατε. Αυτό το εσείς την κάνατε, νομίζουμε ότι πρέπει να το αναλύσουμε και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την αντιλαϊκή πολιτική που εκφράζεται από συγκεκριμένα κόμματα. Γιατί περί προόδου ο λόγος, περί προόδου και συντήρησης, πρόκειται για κάλπικα δίπολα, κατά την εκτίμησή μας, που στείνονται μπροστά στις κάλπες για να εγκλωβίσουν έναν κόσμο. Εντάξει, το μαχαιρώνουν έναν άνθρωπο, όμως δεν είναι μια στιγμή. Θα φτάσουμε. Εδώ, για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ εξελίσσεται στο καλύτερο πλυντήριο μνημονιακών πολιτικών και μνημονιακών υπουργών των τελευταίων χρόνων. Κυριολεκτικά παίρνει ό,τι πιο σάπιο, ό,τι πιο φερτό υλικό της σοσιαλδημοκρατίας από τα χρόνια του ΠΑΣΟΚ, που κατά τα άλλα κάποτε ήταν το παλιό ΠΑΣΟΚ, ο παλιός κόσμος που θα ερχόταν το καινούριο. Λοιπόν, αυτό το καινούριο λοιπόν είναι η ανακύκλωση, η αναστήλωση της σοσιαλδημοκρατίας με ό,τι φερτό υλικό υπάρχει. Ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ. Είναι η ουσία. Και επί της ουσίας μιλάμε για μια πολιτική η οποία ακριβώς, γιατί συζητάμε τώρα για ακροδεξιά, μα 4 χρόνια με τον Καμένο. Με τον Καμένο που τώρα θέλει να πάει να πάμε στα Σκόπια. Αυτός είναι. Να πάμε στα Σκόπια σε 20 λεπτά. Του Σανέλ. Τι είναι η Ανέλ, καμιά προοδευτική... Ένα δεξιό κόμμα. Λοιπόν, έτσι. Είναι. Είναι δεξιό κόμμα. Δεν είναι πάντως. Είναι, νομίζω, η δήλωση περισκοπείων, Νίκο 20 λεπτά, νομίζω ότι προσδιορίζει τι ακριβώς είναι. Γιατί ακριβώς βλέπουμε το ΣΥΡΙΖΑ τώρα με συμφωνία των Πρεσπών να εμφανίζεται ως προστάτης του ενάντια στον εθνικισμό και ακριβώς καταπίνει την Κάμιλο 4 χρόνια και συγκυβερνά. Και ακριβώς όχι, δεν συγκυβερνά μόνο με αυτούς, αλλά και με διάφορους, όχι μόνο με τον Καμένο, αλλά και με διάφορους άλλους καμένους της πολιτικής, προκειμένου να σχηματίσει και πλειοψηφία, και ακριβώς και με στελέχη πρώην της Νέας Δημοκρατίας, και κουμπώνουν όλα αυτά με την πολιτική του. Οι δηλώσεις οι εμετικές της κυρίας Παπακώστα ήταν ακριβώς, κουμπώνουν με την Μόρια και με το χάλι της Σάμου. Άρα λοιπόν έχεις μια αντιλαϊκή πολιτική, ένα αντιλαϊκό πόλο που σε καμιά περίπτωση όχι μόνο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την ακροδεξιά, ίσα ίσα τη θρέφει. Και δείτε για παράδειγμα το παράδειγμα του Ρέντσι πώς μετατράπηκε σε Σαλβίνη, δείτε το Λούλα και τη Ρουσέφ πώς μετατράπηκε σε Μπολσονάρο. Αυτοί δεν φουντώσανε από το πουθενά, φουντώσαν από την αντιλαϊκή πολιτική, από μια πολιτική των μονοπωλίων, των κερδών μιας καπιταλιστικής οικονομίας, ακριβώς που διαμορφώνει τέτοιο έδαφος. Και έτσι λοιπόν όλοι πηγαίνουν με όλους, όλοι ενδυνάμουν. Μπορεί να είναι στελέχη κάποιων άλλων κομμάτων και όλοι μπορεί να είναι κυβερνητικοί εταίροι άλλων κομμάτων. Γιατί ακριβώς η στρατηγική σύμπλευση και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας έχουν στρατηγική σύμπλευση στα κύρια. Και ακριβώς αυτό είναι. Όταν επιλέγουν Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ σαν στρατηγική επιλογή, πίνουν νερό στο όνομά τους. Οι διαφορές τους θα είναι στα δεύτερα, θα είναι στα επικοινωνιακά του Πολάκη, όμως θα συμφωνούν στην απελευθέρωση της υγείας. Θα συμφωνούν στην απελευθέρωση της υγείας, το υγεία εμπόρευμα, στην προώθηση αυτής της βαρβαρότητας που ζούσαμε και επί Νέας Δημοκρατίας και επί ΣΥΡΙΖΑ. Διανύουμε λοιπόν έναν δρόμο. Έναν δρόμο κερδών, καπιταλιστικής οικονομίας, και σε αυτόν να ψάχνουμε ανάμεσα σε διαφορές και να ψάχνουμε να βρούμε ποιος είναι ο λιγότερο ή ο περισσότερο ακροδεξιός, ποια απόχρωση είναι, ένα αντιλαϊκό χαρμάνι λέμε, που βεβαίως έχει τις διαφορές τους, δεν σας προβληματίζει όμως. Μας προβληματίζει πολύ, κοιτάξτε να δείτε, το γεγονός ότι προωθείται και η ακροδεξιά και τα άλλα κόμματα, αλλά δεν είναι μόνο ο Όρμπαν, ξέρετε, γιατί ο Κούρτς δεν κατάλαβα. Δεν είναι ο Κούρτς, για παράδειγμα, 12ωρο. Γι' αυτό ήθελα και την ΕΠΗ. Η ΕΠΗ είναι. Στο Λαϊκό Κόμμα είναι και αυτός. Δεν είναι το ίδιο, και μιλάμε για περιπτώσεις και σε άλλες χώρες. Η ακροδεξιά συγκυβερνούσε και επί Νέας Δημοκρατίας με το λαό στην Ελλάδα. Και πέρασε πρώτο μνημόνιο.
Αυτοί δεν φυτρώσανε λοιπόν. Υπάρχει μια αντιλαϊκή πολιτική που ταΐζεται. Βεβαίως εν δυνάμει μπορούν να συγκυβερνήσουν, τα σπάνε, αλλά αυτά, αυτού του είδους τα κόλπα και τα δίπολα χρειάζεται να απαντήσεις πολιτικά ότι απέναντι σε αυτές τις στρατηγικές συμπλέψεις χρειάζεται ισχυρό ΚΚΕ, χρειάζεται να κάνεις την πραγματική διαφορά με ένα κόμμα που είναι στραμμένο ενάντια στην καπιταλιστική βαρβαρότητα, γιατί αν δεν την πολεμίζεις αυτήν, δεν μπορείς να χτυπήσεις. Μην με δείχνεις όταν λες για βαρβαρότητα. Θέλω να πω ότι επειδή είστε και ευρωβουλευτές, θέλω να μου μεταφέρετε λίγο και το κλίμα μέσα στο δεύτερο γύρο. Τι συμβαίνει και τι ζυμώσεις υπάρχουν μέσα. Γιατί εδώ τα ζούμε και εμείς και τα κατανοούμε λίγο, αλλά η εμπειρία των δυο σας ειδικά στο κομμάτι αυτό. Εντάξει, και η κυρία Καφαντάρη με τις παρουσίες, αλλά επειδή το ζείτε εκεί, νομίζω τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα λίγο και θέλουμε να τα μάθουμε αυτή την ώρα εδώ. Να πούμε, ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου συμμετείχε σε εκδήλωση εθνικιστικού περιεχομένου. Κύριε Παπαδάκη, πήρατε πολύ χρόνο, είστε και δημοκράτης. Αφήστε που συμμετείχε, μην τον βάζετε τα μέλη. Και είναι στέλεχος του Λαϊκού Κόμματος και αυτός. Ναι, κύριε Καφαντάρη. Δεν είναι μόνο ο κύριε Παπαδάκη, χθες μιλούσα με ένα πολύ εκλεκτό φίλο μου. Μπορώ να πω και το όνομά του, τον Γεράσιμο τον Παπαναστασάτο από το ΚΕΘΕΑ, στην ομάδα έρευνας, και μου είπε κάτι το οποίο με. Μπορεί να το ξέρετε κιόλας, σε άκουσα πολύ συχνά στην Ευρώπη. Εγώ το ξέρω, τον έχω ακούσει. Μου είπε κάτι το οποίο με φόβησε ιδιαίτερα. Λέω για τα μικρά που είναι μεγάλα, όμως καθένας με τα θέματα του. Στην πρόταση που υπήρχε από την ελληνική πλευρά να παρέχονται υπηρεσίες, παραδείγματος χάρη, για χρήστες ναρκωτικών, οι χώρες της Ευρώπης, εκτός της Ελλάδας, η Ελλάδα συμφωνούσε σε αυτό, είπαν όχι. Αν είναι νόμιμοι πρόσφυγες ή μετανάστες, αυτούς παρέχουμε βοήθεια. Αν δεν είναι, πίσω. Η παροχή δηλαδή βοήθειας. Εδώ βάζω ένα ζήτημα για μένα ακροδεξιάς αντίληψης. Αυτό, εκεί ήθελα να πάω την κουβέντα σήμερα. Δηλαδή, τι κρύβει αυτό. Εσείς πολύ μπήκατε στη διοίκηση των κομμάτων σας. Ωραία, εντάξει. Όχι, είναι και βρήκα. Αλλά με ενδιαφέρει αυτά. Μπορεί μέσα σε ένα κόμμα το οποίο θεωρείται ότι είναι προοδευτικό, όπως ταυτοποιείται μόνο του, να έχει μέσα συντηρητικές πολιτικές οι οποίες είναι πολύ επικίνδυνες και να φλερτάρουν με την λογική της ακροδεξιάς αύριο. Αυτή την κουβέντα θα κάνουμε. Κοιτάξτε, το ταμπελάρισμα μια και βάζω και το κομμάτι των συμμαχιών, κύριε Παπαδάκη. Σε κάποια πράγματα δηλαδή δεν είσαι όλα απέναντι, κάπου συμμαχείς. Κοιτάξτε, οι συμμαχίες κρίνονται στο τι πολιτική εξυπηρετεί ο καθένας. Και η πολιτική αυτή, για παράδειγμα, τις βλέπουμε τις συμμαχίες, δείτε σε ένα κρίσιμο ζήτημα όπως είναι το προσφυγικό. Ο Όρμπαν, οι υπόλοιποι, ο Κούρτς και όλες οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφωνήσανε στην άτυπη σύνοδο κορφής που έγινε για το προσφυγικό. Κοινή ήταν η απόφασή τους και προβλέπανε μέχρι και πλατφόρμες αποβίβασης έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η πολιτική. Δεν είναι ότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξέρετε, δεν έχει ακόμα, είπε η κυρία Βόζεμπεργκ, ότι πριν τις ευρωεκλογές δεν υπάρχει πολιτική για το Δουβλίνο κτλ. Εμείς έχουμε μια πολιτική που έχει. Όχι, υπάρχει, δεν μπορέσαμε να το περάσουμε στο Συμβούλιο. Να περάσουν, νέες αποφάσεις. Εμείς να κρίνουμε τις παλιές, αυτές που έχουμε δει. Γιατί υπάρχει ένας δρόμος που έχει διανυθεί μέχρι και αυτή είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Που την υπηρετήσαν όλα αυτά τα κόμματα. Και φτάσαμε μέχρι εδώ. Και φτάσαμε μέχρι εδώ, γιατί δεν μπορούμε να λέμε ότι τελειώσαν τα μνημόνια. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Όταν υπάρχει εποπτεία, όταν υπάρχει. Είστε ένας έμπειρος και καλός ευρωβουλευτής. Είστε ένας καλός ευρωβουλευτής. Ένας κομμουνιστής ευρωβουλευτής. Καλώς εννοώ επειδή δουλεύετε μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Και θέλω να το ρωτήσω ευθέως ρωτώ δηλαδή. Εκτός από το να καταγγέλει το Κομμουνιστικό Κόμμα, δεν έκανε αυτό, τοποθετείτε. Όταν τοποθετείς σε κάποια πράγματα, κάποιοι δεν συμμαχούν με αυτό για να προωθούν προοδευτικά πράγματα. Κάποια. Μία τρίχα λέω εγώ, δεν λέω κάτι. Εμείς, κοιτάξτε, αλλιώς μπαίνει σε μια λογική ψήφου διαμαρτυρίας. Να σας πούμε κάτι. Στο Ευρωκοινοβούλιο υπήρχαν πάρα πολλές εκθέσεις και ζητήματα που προέκυψαν και ψηφίσματα τα οποία δεν τα βλέπουμε, πώς να το πω, όλα κατά και όχι προς Θεού. Έχουμε τοποθέτηση, κρίνουμε την παραμικρή χαραμάδα που μπορεί να υπάρχει κάτι θετικό ή τέλος πάντων κάτι το οποίο μπορεί να εκτιμάμε με ένα λευκό εκτιμώντας ότι τέλος πάντων έχει και κάποια θετικά που αυτή την προσπάθεια την εξαντλούμε σε κάθε περίπτωση. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να βλέπεις ότι υπάρχει μια στρατηγική επιλογή και
στη βάση αυτής της στρατηγικής επιλογής τα κύρια που η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ έχουν στρατηγική για τα Βαλκάνια. Να μην την βλέπουμε, για παράδειγμα. Έχουν συγκεκριμένη στρατηγική για το θέμα το προσφυγικό. Όταν λέει απελάσεις, επιστροφές της λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι συγκεκριμένη πολιτική που πρέπει να δεις τι θα κάνεις. Όταν λέει, για παράδειγμα, συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που καταδικάζει τα νησιά στον διπλό εκλοβισμό σε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση, δεν μπορείς να λες ότι εδώ να δούμε. Υπάρχουν αυτοί που είναι απέναντι. Και εμείς λέμε στον κόσμο σήμερα μπροστά και στις οποιασδήποτε κάλπες, και στις περιφερειακές και στις τοπικές εκλογές και στις ευρωεκλογές και παντού, να σκεφτεί ότι την επόμενη μέρα πρέπει, εκτός από αυτούς που θα έχει απέναντι, να έχει ισχυρά στηρίγματα για να μην τους έχει όλους απέναντι. Mm-hmm. Και πιστεύουμε ότι το ΚΚΕ είναι τέτοια δύναμη. Που δεν μπορεί λέτε ακριβώς όμως πρέπει να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς, η κριτική που ασκείται τώρα, κύριε Παπαδάκη, δεν... επιτρέπετε το διάλογο. Έχει πρόβλημα. Γιατί το λέω. Μας. Ξέρετε ότι μιλώ καλόπιστα. Έτσι δεν είναι. Μιλάμε καλόπιστα. Ή θα δεχθούμε ότι πρέπει να είμαστε μες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε κάνουμε πρόνοιες για να μην μπορέσει να αναπτυχθεί η ακροδεξιά και να προωθήσουμε μέσα από συμμαχίες μια ευρωπαϊκή προοπτική που να ωφελεί και τη χώρα μας, ή λέμε ότι δεν θέλουμε να είμαστε και είναι τελείως διαφορετική θέση. Εμείς δεν λέμε... μπορεί και τούτο και το ένα και εμείς το άλλο. Εμείς λέμε, για παράδειγμα, ότι ο δρόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και της ακροδεξιάς. Βλέπετε. Εμείς λέμε ότι είναι μονόδρομος. Ο συμβιβασμός Σαλβίνη Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον προϋπολογισμό που καταλήξανε, ή ο νόμος των σκλάβων του Ορμπάν, τα 12ωρο του Κούρτς. Δεν είναι αυτές οι κυρίαρχες απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σύνταξη στα 72 που σκαρφαλώνει και στη Νορβηγία που είναι και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η καπιταλιστική οικονομία που όλοι πίνουν νερό στο όνομά της. Άρα λοιπόν, απέναντι σε αυτή την πολιτική, λέμε ότι χρειάζεται ισχυρό ΚΚΕ και ο δρόμος, ξέρετε, δεν είναι μόνο κριτική απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι δρόμος σύγκρουσης με αυτή την οικονομία και αυτή την εξουσία. Είναι δρόμος που προϋποθέτει ακριβώς το λαό στο δικαιωμάτιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια λυκοσυμμαχία που δεν φτιάχτηκε για τους λαούς. Ούτε ποτέ τους ρωτήσαμε και ακριβώς βιώνουν αυτές τις συνέπειες. Εγώ είπα ένα πράγμα και αυτό, και θα κλείσουμε αυτό. Το αν θα πάει ο λαϊκός κόσμος και ψηφίσει ΠΑΣΟΚ όπως ψήφιζε ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, και εμείς είχαμε Νέα Δημοκρατία. Κόσμο, κύριε είναι, μα δεν το λέω κακά. Δεν με προβληματίζει αυτό. Δεν είναι μετακινήσεις που γινόντουσαν και θα γίνονται. Το αν λαϊκά στρώματα, φτωχοί άνθρωποι, πάνε και να αποθέτουν την ψήφο τους στους Ναζί, ναι, με προβληματίζει. Δηλαδή αυτό το θέμα έβαλα εγώ σήμερα, όχι μόνο ακροδεξία, και Ναζί. Και εδώ πάει Ναζί, κανείς να μην ζει. Ναι. Γι' αυτό χρειάζεται αυτό το μέτωπο. Και στα προγράμματα των κομμάτων να πείσουν ότι δεν είναι αυτό η λύση. Που καλλιεργήθηκε από συγκεκριμένες δυνάμεις και ακριβώς τροφοδοτεί αυτό το ρεύμα. Αλλά υπάρχει όμως και το ελπιδοφόρο στοιχείο που καταγράφεται, που είναι κόσμος ο οποίος αηδίασε με αυτή την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι γεννάνος ακροδεξιάς. Έχει μεγάλες ευθύνες. Έχει μεγάλες ευθύνες. Και απορώ γιατί το βάζουμε και για συζήτηση. Δηλαδή. Ανοίγει κουβέντα όμως τώρα, εντάξει. Τεράστιες ευθύνες. Και εδώ πέρα είναι ένας κόσμος ο οποίος ψυχάθηκε τη σχέση του ΣΥΡΙΖΑ. Και πήγε με τους Ναζί. Μια στιγμή. Συχάθηκε. Θύμωσα με το ΟΠΟΚΟΕ και θα γίνω Ναζί. Με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το ΝΑΤΟ. Αυτή η αντιλαϊκή πολιτική φταίει. Γιατί ψάχνει για εύκολο αντίπαλο. Ψάχνει το μετανάστη, που ο δύσκολος αντίπαλος είναι η εργοδοσία, είναι το αφεντικό του που πρέπει να τα βάλει με αυτούς, όπως τα έβαλαν για παράδειγμα χθες με τους μπράβους της εργοδοσίας που πήγανε στο Σωματείο των Ιδιωτικών Υπαλλήλων, με τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ που παίζαν τέτοιο ρόλο. Ο καλός συνάδελφος που βάλαν διευθυντές εργοδοσίας μέσα στα συνδικάτα και έτσι μάθει από άλλες εκπομπές και όπου βρείτε χώρο. Δεν πέρασε αυτό με το ΠΑΜΕ. Λοιπόν, τέτοια κατάσταση λοιπόν έχει διαμορφωθεί και στα συνδικάτα. Κάνει το λάθος να αποδίδει λοιπόν τα λαϊκά στρώματα σε τέτοιες λογικές. Υπάρχει λοιπόν ένας κόσμος ο οποίος έχει αηδιάσει, έχει συχτηρήσει και έρχεται προς το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Εντάξει. Είναι ελπιδοφόρα αυτή η τάση και ακριβώς αυτό το στοιχείο και από όλο τον κόσμο που εντάξει δοκίμασε και από όλα τα λαϊκά στρώματα θα ψηφίσουν αυτή τη φορά εκείνους τους οποίους έχουν ελπίδα να πούνε πίσω. Και το ΚΚΕ έχει μια μεγάλη αγκαλιά.